γερμανικός τύπος. Οι Έλληνες ελέγχουν το 25% της παγκόσμιας χωρητικότητας LNG. Οι Έλληνες ποντάρουν σε πλοία μεταφοράς LNG είναι ο τίτλος χθεσινού άρθρου της Kölner Standeiser, στο οποίο σημειώνεται. Οι Έλληνες πλειοκτήτες ελέγχουν σήμερα το 31,3% της χωρητικότητας πετρελαιοφόρων στον κόσμο. Επικεντρώνονται όμως πλέον στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, εν συντομία LNG. Σύμφωνα με τον Βρετανικό οίκο ναυτιλιακών ενημερώσεων, οι Έλληνες έχουν επενδύσει από το 2021 περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες τάνκερ μεταφοράς LNG. Οι Έλληνες πλειοκτήτες ελέγχουν σήμερα σχεδόν το 25% της παγκόσμιας χωρητικότητας LNG και η τάση είναι ανωδική. Το 2023 παρήγγειλαν σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας 35 νέα δεξαμενόπλια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους πρώτους 4 μήνες του τρέχοντος έτους έγιναν 24 παραγγελίες. Με την πρώτη ματιά προκαλούν έκπληξη οι επενδύσεις σε πλοία LNG, από την στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ζήτηση περιορίζεται. Σύμφωνα με την Κομισιόν, μεταξύ 2021 και 2023 η κατανάλωση υγροποιημένου φυσικού αερίου μειώθηκε από 397 σε 319 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Την ώρα που η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη μειώνεται, αυξάνεται παγκοσμίως. Η Ελλάδα μειώνει το αμερικανικό LNG και αυξάνει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Gazprom στην Ευρώπη, αναζητώντας φτηνή ενέργεια. Κατά τους 10 μήνες του τρέχοντος έτους λοιπόν, η Gazprom αύξησε τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά 15% σε σύγκριση με το 23, αναφέρει ρωσικό μέσο. Οι πελάτες της εταιρείας αύξησαν τα αιτήματά τους φέτος στα 26,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το ίμιση της αύξησης προήλθε από την Ελλάδα, η οποία μείωσε τις αγορές LNG, αλλά υπερδιπλασίασε τις εισαγωγές καυσίμων του αγωγού Gazprom. Τον Ιανουάριο-Οκτώβριο, οι εξαγωγές της Gazprom στην Ευρώπη ανήλθαν σε 26,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή 15% περισσότερες από ό,τι τους 10 μήνες του 2023. Τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ξένο μέσο, η εταιρεία παρήχε τους μέγιστους όγκους από τον Αύγουστο του 2023, δηλαδή 2,84 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η Gazprom συνεχίζει επίσης να πουλάει LNG στην Ευρώπη από το συγκρότημα Baltic Portovaya. Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω κυρώσεων, αντικυρώσεων και δολιοφορών, η Gazprom έμεινε με δύο μόνο διαδρομές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δηλαδή μίας διαδρομής μέσω Ουκρανίας και μία ακόμη μέσω Τουρκίας. Η κύρια αύξηση προήλθε από την ευρωπαϊκή γραμμή του Turkish Stream. Επιπλέον φέτος πολλοί πελάτες προμηθεύτηκαν περίπου 2,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, φτάνοντας η εταιρεία σε συνολική αξία 3,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Από το 2022, οι προμήθειες φυσικού αερίου από την Ρωσία προς την Ευρώπη με αγωγούς έχουν μειωθεί κατά περίπου 5 φορές και η τρέχουσα ανάκαμψη είναι μικρή. Ωστόσο, καταδεικνύει ότι τα καύσιμα της Gazprom συνεχίζουν να είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στην περιοχή. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι πρόσθετα αιτήματα πελατών για μακροπρόθεσμα συμβόλαια ενδέχεται να σχετίζονται με πιο ελκυστικές τιμές. Έτσι, ενώ η Gazprom αύξησε τις εξαγωγές, οι συνολικές προμήθειες LNG στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα σε 10 μήνες, φτάνοντας τα 90 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σύμφωνα με την GIE. Κατά την διάρκεια της σεζόν, τα αποθέματα UGS των χωρών της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 40,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στα 104 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα συνολικά. Έσχισε τον ουρανό της Λάρισας το F-16 της ομάδας ZEVS. Συνεχίστηκαν μέχρι το Σάββατο λοιπόν στο αεροδρόμιο της 110ης Πτέρυγας Μάχης οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας και του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και πλήθους Λαρισαίων. Καθήλωσε τους πολίτες με τους άψογους σχηματισμούς του το F-16 της ομάδας ZEVS στην 110η Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας. Ο έμπειρος πιλότος κέρδισε τον θαυμασμό σε μια επίδειξη που εντυπωσίασε και την οποία παρακολούθησαν Λαρισαίοι όλων των ηλικιών. Υπενθυμίζουμε πως το γεγονός τελείωσε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου.
Επίσης, το πρωί του Σαββάτου έγινε επίδειξη τακτικών επίγειας άμυνας με χρήση στρατιωτικών σκύλων από την δημιρία Κέρβερος στον χώρο έκθεσης της 110ης πτέρυγας μάχης. Αμέσως μετά ακολούθησε αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους F-16 Demo Team Zeus στην 110η πτέρυγα μάχης με πλήθος λαρισαίων να τις παρακολουθεί. «Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που έχασαν την ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι», τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστος Κέλλας. Σήμερα ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων όπου ο κόσμος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τόνισε ο διοικητής της πτέρυγας μάχης κ. Μιλτιάδης Παπαδάκης. Σκοτεινιάζει στην Ευρώπη μετά την εκλογή Τραμπ. 150.000 Γάλλοι θα χάσουν την δουλειά τους, ενώ η Μπος θα απολύσει 7.000 άτομα. Πολύ άσχημες εξελίξεις λοιπόν στον εργασιακό τομέα έχουμε σε δύο χώρες με βαρύνουσα σημασία στην Ευρώπη, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, με την κρίση αυτή να μεταδίδεται πλέον σαν πανδημία. Οι απολύσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων σε εταιρείες κολοσσού στην Ευρώπη, στις δύο αυτές χώρες, σηματοδοτούν τσουνάμι άσχημων απολύσεων σε χιλιάδες άλλες εταιρείες που είτε συνεργάζονται μαζί τους είτε έχουν οικονομική σχέση. Γαλλικές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι μετά από πολλά θετικά τρίμηνα, οι περικοπές θέσεων εργασίας αυξάνονται πλέον ραγδαία σε Μισελέν και Ασόν, δύο γαλλικές εταιρείες κολοσσούς. Σημειώθηκε ρεκόρ 66.000 επιχειρηματικών αποτυχιών σε έναν χρόνο, εν μέσω μιας πολιτικής και δημοσιονομικής περίοδου υπό ένταση. Ο ορίζοντας σκοτεινιάζει στον γαλλικό οικονομικό ουρανό με κοινωνικά σχέδια και απειλές για πολλές χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα θα περικοπούν 2.400 θέσεις στην εταιρεία Auchan και θα κλείσουν δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 1.250 λιγότερες θέσεις εργασίας στη Μισελέν, θα έχουμε επίσης 450 λιγότερες θέσεις εργασίας και στην Βενκορέξ. Για την προϊσταμένη τη CGT, Sophie Binet, αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει στην Γαλλία με την βίαιη βιομηχανική αιμορραγία σε ολόκληρη την χώρα. Η CGT έχει εντοπίσει περισσότερα από 180 σχέδια απολύσεων στην γαλλική επικράτεια. Η ανεργία μπορεί να αυξηθεί ξανά και η γαλλική κυβέρνηση προαναγγέλει οικονομική ύφεση. Αναμένουμε περίπου 150.000 καθαρές απώλειες θέσεων εργασίας τον επόμενο χρόνο, ενώ θα έχουμε αύξηση της ανεργίας που αναμένεται να φτάσει το 8% το επόμενο έτος, εξηγεί ο Μάθιου Πλέιν, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Ανάλυσης και Πρόβλεψης της γαλλικής OFCE. Μία νέα αύξηση απολύσεων που θα τιμωρούσε πολιτικά τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητά του την επιστροφή στην πλήρη απασχόληση εδώ και 7 χρόνια. Τέλος, μετά την ανακοίνωση για πιθανό κλείσιμο τριών εργοστασίων γνωστής γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, σειρά πήρε ο κολοσσός Bosch, ο οποίος σχεδιάζει να απολύσει 7.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε εργοστάσια στην Γερμανία, γράφει ξένη εφημερίδα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.